Πάμε πάνω τζίφα σε στένα, γιατί στέλνουν μηνύματα για casting και κλέβουν άφημοι και άιμπαν υποψήφιων κουμπάρσων. Για πες μας, γιατί έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός. Έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός, Φίλιππε, στην Ελλάδα. Είναι διπλό το πρόβλημα. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λες, διότι πράγματι μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει διαδικτυακά και τι κάνουν οι απατεώνες. Δηλώνουν λοιπόν ότι είναι συντελεστές στο casting της ταινίας, της νέας ταινίας του Αντώνιο Παντέρας, που φήμες μάλιστα θέλουν ότι κάποιες σκηνές θα γυριστούν και στην Ελλάδα. Τι βρήκανε πανέξυπνο λοιπόν οι απατεώνες να κάνουνε? Στέλνουν ένα email το οποίο ζητάει επί της ουσίας όλα τα προσωπικά στοιχεία του ενδυνάμει χρήστη, δηλαδή τη φωτογραφία του, την ταυτότητά του σε φωτογραφία προς πίσω, το άνκα του, Του ζητάνε το διαβατήριό του, του ζητάνε το αφημί του και όλα του τα προσωπικά στοιχεία. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, όπως καταλαβαίνεις, έχουν εξασφαλίσει πλήρως πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χακάρουν τα πάντα. Από την πλευρά της, η παραγωγή δηλώνει κατηγορηματικά ότι εμείς δεν έχουμε ούτε μία σχέση με τη συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο μήνυμα. Δεν χρειαστήκαμε ποτέ έξτρας, έξτρας λέγονται κομπάρσι. Ναι. Δεν χρειαστήκαμε ποτέ κομπάρσους και δεν στέλνουμε αυτό το μήνυμα σε κανέναν άνθρωπο προκειμένου να συμμετάσχει στην ταινία μας, είτε ως κομπάρσος, είτε ως βοηθητικό προσωπικό. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι όσον αφορά την ταινία του Αντώνιο Παντέρα στη νέα που λέγεται The Enforcer και έχει γίνει πια μεγάλος δώρος αναφορικά με αυτή την ταινία και το περιεχόμενο της φυσικά.